Σε εντατικές διαβουλεύσεις βρίσκεται η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέρος του φετινού υπερπλεονάσματος των 885 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθεί ως κοινωνικό μέρισμα. Η κυβέρνηση θέλει να διοχετεύσει περίπου το 80% του δημοσιονομικού χώρου του 2018 στο κοινωνικό μέρισμα, που σημαίνει πως θα χορηγήσει περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ όπως και πέρσι σε ίδιο αριθμό δικαιούχων. Με δεδομένο πως το μέρισμα αναμένεται να δοθεί με βάση τα περσινά κριτήρια, το ποσό που θα διανεμηθεί θα κυμαίνεται από 250 έως 1.400 ευρώ, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται σε 570 ευρώ. Πρώτη στη λίστα των δικαιούχων θα είναι περίπου 55.000 άνεργοι ηλικίας 18 με 24 ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι περίπου 600.000 δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Για την καταβολή τώρα του κοινωνικού μερίσματος, το ετήσιο εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ για νοικοκυριό με ένα ενήλικο μέλος, προσαυξανόμενο κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται για κάθε προστατευόμενο μέλος με τρόπο ο οποίος θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως του ποσού των 180.000 ευρώ συνολικά. Τώρα, για να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, θα πρέπει μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής να μπείτε στο διαδικτυακό τόπο κοινωνικόμερισμα.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων TaxisNet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με την είσοδο στο σύστημα, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον άμκα σας και να εισάγετε ένα email και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχών ειδοποιήσεων. Θα σας ζητηθεί επίσης να συνενέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν σε εσάς τους ίδιους και στα προστατευόμενα μέλη σας. Θα πρέπει τέλος να δηλώσετε έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο πρέπει να είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικά δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρείτε τα κριτήρια. Όσοι είναι άνω των 70 ετών και λαμβάνουν σύνταξη, το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν αίτηση. Εφόσον πληρούν τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το μέρισμα θα τους καταβληθεί αυτόματα στον λογαριασμό στον οποίο λαμβάνουν τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Από την πλευρά της κυβέρνησης εκφράζονται διαβεβαιώσεις πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικόμερισμα.gr είναι σε ετοιμότητα, ώστε όταν ανοίξει, λογικά μέσα στο Δεκέμβριο, να υποδεχτεί τις σχετικές αιτήσεις χωρίς πρόβλημα.